Θα περάσουμε τώρα στην εξυπηρέτηση πολιτών και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιστημονική φαντασία για πάρα πολλές περιοχές αυτής της χώρας. Νομίζω ότι εκεί έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Αξίζει να μας πεις δύο πράγματα εσύ που το ζεις. Είναι λίγο η αδυναμία μου, λόγω και ίσως και των σπουδών και της αγάπης που έχω για την πληροφορική. Προγραμματίζω, άλλοι άνθρωποι διαβάζουν για να καταναλώνουν. Γράφω κώδικα ή έγραφα τώρα από την Ιδανία στη Χρυσοκομιδή. Τα τρία καλά είχαμε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Βέβαια για μας ήταν εφιάλτης εκείνη η μέρα, πραγματικά, το θυμάμαι ακόμα. Γιατί είχαμε μισό μέτρο χιόνι στην πόλη και αλλιώς αποχιονίζεις έναν δρόμο στην εξοχή, βάζει ένα κρέιτερ και, αλλιώς μες στην πόλη με στενούς δρόμους, με φρεάτια κλπ. Εντάξει, πάντως δύο μέρες θα καταφέραμε, μια μισή μέρα. Όλα καλά. Παρακαλώ. Πάγος είπα για να χαίρεσες, όχι. Όχι, ναι, είχατε μερικά προβλήματα για να φέρω εδώ πέρα. Χρειαστήκαμε πάρα πολύ αλάτι πέρα. Δεν περιμέναμε ότι θα χρειαστούμε τόσο αλάτι, ούτε είχαμε τόσο αλάτι, αλλά δεν είχαμε τόσο προμεδί. Χιόνισε Τετάρτη μεσημέρι, Παρασκευή πολύ είχαμε καρμικότατα, δεν είχαμε την Πέμπτη καθίσει πολύ μισό, οι υπόλοιπες φορές. Λοιπόν, ναι, για τεχνολογία έλεγα και πριν ότι πρέπει να καταλάβουμε πως δεν είναι όλες οι λύσεις χρήσιμες. Υπάρχουν όμως λύσεις που είναι πάρα πολύ χρήσιμες και πρέπει σε αυτές να επικεντρωθούμε. Εδώ πέρα δείχνω ένα ATM πιστοποιητικών που είναι το πρώτο στην Ελλάδα που φτιάξαμε στο Σταύρο Θεοδωράκη και στη Ζαχαρούλα πίσω. Αυτή είναι η πλατφόρμα διαβούλευση. Τώρα φτιάξαμε την καινούργια αυτές τις μέρες και προσπαθούμε να την μάθουμε εμείς πρώτα για να μάθουν και οι δημότες μας. Το πιο ωραίο που κάναμε, αυτό είναι για την παιδεία, θα το πούμε αργότερα, είναι ότι εφαρμόσαμε, αλλά το εφαρμόσαμε, ένα κέντρο λήψεως των παραπώνων των δημοτών. Όλοι οι Δήμοι έχουμε application, υπάρχει το Novel, υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούμε για να στέλνουμε τα αιτήματά μας στο Δήμο. Όχι, okay, και τα στείλαμε. Μετά, το σημαντικό είναι λοιπόν να φτιάξουμε το back office. Το πώς ο Δήμος, χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων, γεωγραφικές συστήματα πληροφοριών, πώς μπορούμε λοιπόν να καταχωρήσουμε τα αιτήματα και να φροντίσουμε αυτά να πάρουν το δρόμο τους. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον στους μικρούς Δήμους, εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι μεγαλύτερη, τι γινότανε, και εγώ ήταν μια λάμπα, εντάξει, ο Δημότης δεν τηλεφωνούσε ή περίμενε να λυθεί μόνη στο πρωί, η λάμπα μόνη να αλλάξει. Τέλος πάντων, σιγά σιγά άρχισε να τηλεφωνεί. Πήγαινε ο αντιδήμαρχος και έλεγε: θα την αλλάξω εγώ τη λάμπα. Και για ποιο λόγο, για να θυμηθεί μετά ο δημότης ότι ο αντιδήμαρχος έκανε αυτό το θεάριστο έργο και του άλλαξε μια καμένη λάμπα. Και λέω πραγματικά, μα γι' αυτό λέω: εκλεγήκαμε, δηλαδή αυτό είναι το όραμά μας για ένα Δήμο. Να πουλάμε φθηνά ροσβέτια, σου μάζε τα δουπίδια, σου άλλαξε τη λάμπα. Εκείνη η ιστορία. Μόνο δεν θέλω σε κανένα σημείο αυτή τη διαδικασία επίλυση μικρών προβλημάτων καθημερινότητα να δένει ο αιρετός. Αυτή είναι η δουλειά τη υπηρεσία και ο αιρετός απλά πρέπει να φτιάξει το μηχανισμό. Να καταχωρήσουμε το αίτημα, να το παρακολουθήσουμε και να αρχίσουμε λίγο να μετράμε την αποδοτικότητά μας. Αλήθεια, όχι μόνο μετράμε ποτέ τι κάνουμε. Μετράμε λίγο πάντα λεφτά των δημοτών μας. Μόνο με το πρόγραμμα στην ουσία αυτό, το οποίο υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο, που μάλιστα δουλεύει σε δύο βάθειες, δηλαδή και τώρα αν τηλεφωνήσετε στο 243-10-20.000, θα απαντήσει η Σόνια λογικά που γράφει. Θα σας απαντήσει, θα γράψει το πρόβλημά σας, θα το γράψει, έχει που το γράφουμε συνήθως, θα το περάσει το πρόγραμμα και ο σκοπός είναι να μετράμε πόσο καιρό μας παίρνει να φτιάξουμε μια λάβα, να βουλώσουμε μια λακκούβα, να ψηφίσουμε σκουπίδια, ογκώδια αντικείμενα κλπ. Είδαμε για παράδειγμα, Κωνσταντίνε, ότι κάποια στιγμή είχαμε μείνει πολύ πίσω στις λάβες. Γιατί είχε χαλάσει ένα καλαθοφόρο, εντάξει, και μικρή πόλη, βάλαμε διπλή βάρδια. Και αμέσως φτάσαμε να ικανοποιούμε αιτήματα για αναπτύρες, ξέρω, σε 5 μέρες, το πολύ, 4, όσο μπορούμε πιο σύντομα. Αλλά τουλάχιστον να αρχίζουμε να μετράμε το πόσο τακτικοί είμαστε. Και αν κάτι δεν γίνεται, αυτό που σας έλεγα πριν, να πούμε στον Δημότη ότι δεν γίνεται. Το πιο ωραίο όμως είναι ότι ειδικά στην απογευματινή βάρδια τηλεφωνούμε στους δημότες. Και τους λέμε: είχατε κάνει ένα αίτημα για μια λάβα. Είναι εντάξει, δούλεψε. Μήπως ήταν κάποιο άλλο πρόβλημα. Και τους κάνει φοβερή εντύπωση. Θεωρούν οι δημότες. Τώρα, φαντάζομαι να χτυπήσει το απόγευμα το τηλέφωνο στο σπίτι σου και να σου πούνε: γεια σας, είμαστε από το Δήμο. Κλαπ, θα το κλείσει. Λέω: πλάκα μου, κάνω σιγά τα πράγματα. Ναι, νομίζω απ' την άλλη ότι το έκανε ας πούμε, η κοπέλα διότι ξέρω, είχε ενδιαφέρον με το δημότη. Και πράγματι. Νομίζω ότι ήταν την ηλιοφρένεια. Θα μπορούσε επίση. Και υπάρχουν σκηνικά, το λέω πάντα, αλλά είναι αλήθεια ότι πάνε στα κορίτσια του τηλεφωνικού κέντρου και η καυγά, ξέρω εγώ διάφορα, γιατί νομίζω πω απλά διαθέτει η κοπέλα για το έτοιμά του. Μα αυτή θα έπρεπε να είναι το συνηθισμένο, το λογικό θα έπρεπε να είναι αυτό. Που να ενδιαφερθούμε, γιατί το λέω πάντα ότι νιώθω μέσα μου ότι θα έπρεπε να φοβόμαστε ότι θα ανοίξει ο Δήμο Τεκέων 2, θα ανοίξει ένα άλλο Δήμο Τεκέων 2 και θα μα πάρει τη δουλειά. Να μα πάρει του πολίτε, να μα πάρει του πελάτε. Γιατί πελάτε θα πρέπει να είναι οι δημότε στο επίπεδο τη εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους. Μα γι' αυτό μας πληρώνουν. Άρα λοιπόν η τεχνολογία μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχω το εξής παράπονο. Φτιάξαμε πέρσι τέτοια εποχή το ATM. Ποια είναι η λογική, ότι δυστυχώς ακόμα χρησιμοποιούμε χαρτιά στην ελληνική δημοσία διοίκηση. Δεν θα έπρεπε.
και η πύλη ερμηνεία που υπάρχει δίνει κάποια προσωπικά για κάποιε λύσει. Υπάρχουν ακόμα δυστυχώς περιπτώσεις που θέλουμε χαρτί. Ο πατέρας μου που είναι 87 χρονών, ξέρει ας πούμε, να πάει στην τράπεζα να πάρει λεφτά αν έχει μέσα, δεν μπορεί να μπει στην πύλη ερμηνεία παρά χαρτί. Φτιάξαμε λοιπόν ένα μηχάνημα το οποίο προσωμιώνει τη λειτουργία του ATM. Μια καρτούλα, μέσα την έχω εδώ πέρα στο κινητό, αυτή εδώ την κάρτα. Μια καρτούλα δημότη, η οποία θα μπαίνει στο μηχάνημα, ένα τετραψήφιο πίνο όπως στην τράπεζα, πιο πιστευτικό θέλεις, γέννηση, στο θανάτο δύσκολο να θες εσύ ίδιος, εσύ γεννήσεις, ηθαγένειες, οτιδήποτε. Να το παίρνει το χαρτί και να τελειώνει η ιστορία. Μάλιστα, γράψαμε και ένα κομμάτι νόμου και το στείλαμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τους είπαμε, έχουμε φτιάξει αυτό το μηχάνημα. Πιστεύω πως έτσι μπορούν αυτά τα πιστοποιητικά να είναι νόμιμα. Κάντε μια τροπολογία για να το βάλουμε να δουλέψει. Όχι απλά δεν έγινε τροπολογία αυτή ποτέ. Το φοβερό δεν μας απάντησαν ποτέ. Και η αλήθεια είναι πως μας καλέσαν τώρα τη Δευτέρα να κατεβούμε στην Αθήνα για κάπου λέει μια συμμαχία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τους το έχω κρατημένο. Μετά από ένα χρόνο να μην σου απαντάει κανείς. Σε πονάει λίγο κάθε φορά. Λοιπόν, κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά τώρα μην το επιτρέψουμε εκεί πέρα. Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ωραία πράγματα. Ήδη αυτά που είπες είναι για μας πάρα πολύ μπροστά. Μερικά τουλάχιστον.